είχαν διατεθεί επίσης άλλα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος πήρε την απόφαση για να μπει ο συνεργατισμός στο δάνειο της Τρόικας και να πάρει 1,5 δις από τα 10 δις, το γνωρίζουμε. Υπενθυμίζω δήλωση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας τον χειμώνα του 2012 ότι το τραπεζικό μέρος του μνημονίου έχει κλείσει. Έχει κάνει την συμφωνία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Εκεί ήταν η απόφαση για να διατεθούν αρχικά 1,5 δισεκατομμύριο για τον συνεργατισμό. Εκείνο όμως που αυτή τη στιγμή πρόσθετα θα πρέπει να απαντηθεί από την έρευνα είναι γιατί τότε το 2013-2014 χρειάστηκαν 1,7 δισεκατομμύρια. Τι έφταιγε, ποιοι ευθυνόταν για το ότι ο συνεργατισμός είχε τότε όχι ανεπάρκεια κεφαλαίων, αρνητικά κεφάλαια. Θα πρέπει να δοθούν και γι' αυτό κάποιες απαντήσεις. Κάποιοι φωνάζουν σήμερα και μιλούν για ξεπούλημα. Πρέπει να συνειδητοποιούμε γιατί πράγμα μιλούμε. Είναι δυνατόν να ξεπουλήσεις κάτι που είχε το 2013 αρνητική αξία και για να μην πω αξία, αρνητική θέση, για να ακριβολογούμε. Είναι δυνατόν κάποιος να το πουλήσει ή να το ξεπουλήσει? Φυσικά στην έρευνα θα πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα και η διαχείριση που έγινε στην πρόσφατη περίοδο και τα αποτελέσματά της και ενδεχομένως όποιες ευθύνες υπάρχουν να αναδειχθούν.